Η Μαρίνα Παπαδάκη και θα μας ενημερώσει. Μαρίνα. Καλό μεσημέρι από τη Σύρο Σταυρούλα. Να πούμε ότι σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε τον αποδεξαμενισμό ενός φορτηγού πλοιομεσημαία Πορτογαλίας, το οποίο βρισκόταν στο Νεώριο για περίπου 2 εβδομάδες. Και αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι οι διαδικασίες για τον δεξαμενισμό ουσιαστικά 2 νέων πλοίων, ενός ελληνικού συμφερόντων, το βλέπετε και πιο πίσω, και ενός ερευνητικού πλοίου από τα Cook Islands που πρόκειται να μείνουν εδώ για περίπου μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση ως προς στη λειτουργία των ναυπηγείων μετά και την έβρεση του νέου επενδυτή. Λειτουργεί υπό την ομπρέλα και υπό τις εγγυήσεις αυτή τη στιγμή τα ναυπηγεία του μελλοντικού ιδιοκτήτη. 303 είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην περίοδο αυτή τη μεταβατική. Ναι. Και εκτιμάται ότι από τον Μάρτιο, 21 Μαρτίου ξεκίνησε ξανά η λειτουργία των ναυπηγείων, μέχρι και τα τέλη Μαΐου θα έχουν περάσει από εδώ περίπου 17 πλοία. Να σου πω ότι 500 ήταν οι εργαζόμενοι πριν αναστείλει τη λειτουργία του στα ναυπηγεία πέρυσι τον Απρίλιο, λόγω χρεών. Μάλιστα μέχρι και η ΔΕΗ είχε κόψει εδώ το ρεύμα. Και όσον αφορά τώρα στο πλάνο της νέας εταιρείας, για να το πούμε συνοπτικά, ναι, προβλέπεται η άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλών της προηγούμενης διοίκησης, 11 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι και για τους εργαζόμενους. Μαρίνα, χρωστά και στους εργαζόμενους. Τα είναι 9,7 εκατομμύρια σταυρούλα χρωστούν στους εργαζόμενους. Θα αποπληρωθούν όλα αυτά. Τα υπόλοιπα θα πάνε στους τοπικούς προμηθευτές. Ενώ εκτιμάται ότι σύνολο 90 εκατομμύρια θα είναι οι επενδύσεις και η αποπληρωμή των οφειλών. Πρόκειται επίσης να αγοραστεί μία τρίτη δεξαμενή. Να πω εδώ ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η διαδικασία αποκατάστασης της δεξαμενής που είχε πρόβλημα το προηγούμενο καιρό. Είναι η μεγαλύτερη πλωτή δεξαμενή στην Ελλάδα και προβλέπονται σε βάθος τριετίας να δημιουργηθούν 800 θέσεις εργασίας που θα συνδέονται άμεσα ή άμεσα με τον Νεώριο. Έχεις κοντά σου τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Νεώριο, ο οποίος θα μας πει τι αναμένει από εδώ και πέρα, γιατί φαντάζομαι πρώτο είναι να γίνει η αποπληρωμή των οφειλωμένων στους ανθρώπους και από εκεί και πέρα να έρθει περισσότερος κόσμος, γιατί ήδη λειτουργεί, μας είπες, με 300 εργαζόμενους, ήταν 500, υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης. Καλησπέρα σας από τη Σύρο. Βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι, αυτός ο αριθμός που ακούτε τώρα, είναι στην πρώτη φάση λειτουργίας του ναυπηγείου. Και με την επισκευή της δεξαμενής που έχουμε εδώ, την νούμερο 1 που λέμε εμείς, συν την τρίτη, η θέση εργασίας είναι σίγουρο ότι θα. Εγώ πιστεύω ότι τα 800 θα είναι λίγα βάσει την εμπειρία μας. Μακάρι. Θα μου επιτρέψετε, μια και μου δίνετε ο λόγος, να στείλω 2-3 μηνύματα εκεί που πρέπει να τα στείλω, εκ μέρους όλων των εργαζομένων, και σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε. Θέλω να σας πω ότι εδώ όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα ξαναεπιτρέψουμε τίποτα να σταθεί εμπόδιο στην εξέλιξη του ναυπηγείου του Νεωρίου μας. Επίσης έχουμε αποφασίσει και δηλώνουμε ότι δεν είναι στα πλάνα μας να ζούμε εις βάρος των συντάξεων και των φορολογούμενων πολιτών. Αυτό που ζητάμε εδώ και αρκετό καιρό είναι να μας επιτρέψουν να δουλέψουμε μόνοι μας και να ζήσουμε τις οικογένειές μας με αξιοπρέπεια. Επίσης, το ευχόμαστε, κύριε Χατζαντώνη, το ευχόμαστε. Είναι άλλωστε τα ναυπηγεία της Ήρου από τα πιο ονομαστά, είχαν έγκλη, και ευχόμαστε πολύ σύντομα να επιστρέψει η έγκλη αυτή στα ναυπηγεία, έτσι που πραγματικά είναι μεγάλη ιστορία για ολόκληρο το νησί και τους ανθρώπους εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.